Εδώ έβαζε τα σκουπίδια ο Δήμος, εδώ και ψούμε. Ναι. Ναι. Το ποτάμι και λοιπά με φράχτες μέχρι κάτω. Φαίνει όλο συνέχεια τώρα. Φινέως, είναι ο μόνος αποδέκτης. Δεν μπορεί να πάρει άδεια βιομηχανία σαν να τα ρίξει στον ποινίο ή στον πορταϊκό. Δηλαδή τι έχει να αποδείξει ο βιομηχανικό λιμάνιο. Ναι, πιστεί... μετά το βιολογικό υποτίθεται. Μετά το βιολογικό. Τα πετάσει μέσα. Όπως ο Ασοπός δηλαδή, είχε αριθμό Ασοπού. Ναι, ο ποινίο είναι ο μόνος αποδείξης για όλη τη Θεσσαλία. Όλες οι βιομηχανίες εκεί τα έχουν, δεν έχουν πάντα ρίξει. Είχαμε κάνει μια πρόταση να κάνουμε ένα βιολογικό για τις βιομηχανίες, να τα μαζεύουμε μετά το δικό τους βιολογικό, να τα πάμε κάπου, αλλά δεν επιχορηγείται, διότι αυτοί έχουν ιδιωτική συμμετοχή, δεν χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής 100%, όπως είναι τα αστικά λίμματα. Εμείς κάναμε μια πρόταση να τα έκανε ιδιάτερα και να μαζεύουμε όλη αυτή τη βιομηχανική την εκείνο τα... Ωραία. Αλλά... Όλων των εμπλεκομένων φορέων και ο ένας ελέγχει τον άλλο. Πάρε όμως έναν φωτογραφικό. Έχει σημασία. Διότι βέβαια συνεχίζουμε λίγο ακόμα και θα έλεγα με τη μόνη θέση. Η Μαρία έχει Ο κύριος Καρτάλης θα μας πει.